Έχουμε την χαρά και την τιμή και φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο της Κρήτη TV, της εκπομπής μας, τον κύριο Εμμανουήλ Χαλκιαδάκη, τον διδάκτορ ιστορίας, διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Να τον καλησπερίσω και να τον ευχαριστήσω θερμά. Καλησπέρα και σε εσά, κύριε Παναγιωτόπολη και ευχαριστώ θερμά για την τιμητική πρόσκληση. Είναι δική μα χαρά και πρέπει να αναφέρω βέβαια και τι εξή ιδιότητε. Επιστημονικό συνεργάτη νεότερη ελληνική Ιστορίας στο Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ και βέβαια επισκέπτης καθηγητής στο IOCS του Κέμπριτς. Για να είμαι συνεπής και σωστός. Να ξεκινήσουμε ε, με το χρονικό της 28 η Οκτωβρίου, να τα βάλουμε σε μία σειρά. Ξεκινάμε την 28η Οκτωβρίου, ε, ουσιαστικά είναι τρεις τα ξημερώματα, ημέρα Δευτέρα, Στι 3 τα ξημερώματα, ημέρα Δευτέρα, επισκέπτεται ε, ο Ιταλό ε, πρεσβευτή Εμμανουέλ Εγκράτσι, τον ε, Έλληνα πρόεδρο τη κυβέρνηση, ουσιαστικά δικτάτορα, τον Ιωάννη Μεταξά, στο σπίτι του στην Κυφυσιά. Είναι 3 η ώρα το πρωί, σύμφωνα με τι μαρτυρίε που υπάρχουν, ε, του ανοίγει ε, ο φρουρό που υπάρχει, ο Μεταξά τον υποδέχεται με την πιτζάμα του και τη ρόμπα του, κάθονται μαζί και του δίνει το τελεσίγραφο. Το Ιταλικό Τελεσίγραφο ουσιαστικά ανέφερε ότι ζητούσε από την ελληνική τη κυβέρνηση να επιτρέψει ο Ιταλικός στρατός να εισβάλλει στην Ελλάδα και να καταλάβει διάφορα στρατηγικά σημεία. Ο Μεταξάς του λέει και ποια είναι τα σημεία αυτά και απαντά ο πρεσβευτής ο Γκράτσι ε, «Δεν γνωρίζω». Η απάντηση ουσιαστικά του Μεταξά στο ιταλικό τελεσίγραφο ήταν το περίφημο «Alor σε la του μιλούσε στα γαλλικά, που σημαίνει «Λοιπόν, αυτό σημαίνει πόλεμος». Ε, επομένως, το «όχι» που ονομάζουμε του 1940 είναι ουσιαστικά η αρνητική απάντηση πρώτων του μεταξά και ουσιαστικά του ελληνικού λαού γιατί ο ελληνικός λαός αγκάλεσε όλο αυτό το όχι όλη αυτή την αρνητική απάντηση απέναντι στις ιταλικές φασιστικές αξιώσεις και αν μου επιτρέπετε Βεβαίως. το όχι ουσιαστικά προκύπτει ως σύνθημα από την εφημερίδα Ελληνικό ε, Μέλλον με ημερομηνία ε, 30 Οκτωβρίου του 1940 Μπορούμε λίγο να εστιάσουμε για να εστιάσουμε λίγο Στέλιο για να μας βοηθήσεις λίγο να εστιάσουμε και να δείξουμε λίγο το πρωτοσέλιδο, αν μπορούμε λίγο σωστά. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ που μα λέει ο κύριο Χαλιαδάκη, αυτή τη στιγμή: Ελληνικό μέλλον με ημερομηνία. 30 Οκτωβρίου του 1940. Εδώ υπάρχουν Δύο και, μέρες εφ... μετά. και οι εφημερίδες της 28ης Οκτωβρίου, η καθημερινή και ε, ο ασύρματος Έλληνες στα όπλα, ήρχε σήμερον σήμερα έκθρο Ακριβώς, είναι, είναι το πρωτοσέλιδο που μας το παρουσίασε πριν από λίγο και η Εύης σε τη Καθημερινή, η Ελλάδα, η Ελλάδα βρίσκεται από χθε εις πόλεμον με την Ιταλία έχουν μείνει στην ιστορία αυτά τα πρωτοσέλιδα και σίγουρα εδώ ο Ασύρματο. Ο Ασύρματο. Ο Ασύρματο Έλληνε ει τα όπλα. Ήρχεσαν σήμερα εχθροπραξία. Λοιπόν, βλέπουμε είναι, είναι συγκλονιστικά τα πρωτοσέλιδα τη εποχή και βέβαια ε, είχαμε στο πρώτο μέρο, ήσασταν στον δρόμο, κύριε καθηγητά, και τον άνθρωπο που μοίραζε τι εφημερίδε στην περιοχή τη Πάτρα. 13 ετών. Αυτέ οι εφημερίδε. Πολύ σημαντικό. Λοιπόν, οπότε κάπω έτσι. Δεν είπε όχι, λοιπόν. Ο Μεταξά απάντησε αρνητικά, λέγοντα το περίφημο. Αυτό φαίνεται στα απομνημονεύματα του Εμμανουέλ Εγκράτσι, του Ιταλού yeah. πρεσβευτή, ο οποίο καταγράφει ότι Μεταξά είπε το περίφημο Αλόρ Σελάκιερ. Λοιπόν, έχουμε πόλεμο. Απάντησε αρνητικά και θέλω εδώ να. να επισημάνω αν μου επιτρέπετε yeah, κάτι. Yeah. Απάντησε αρνητικά, γιατί ούτως ή άλλως δεν θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Και θα εξηγήσω τι εννοώ με αυτό. Ε, ουσιαστικά ο Μεταξάς, αν και ιδεολογικά ήταν κοντά στην ε, φασιστική Ιταλία και στην ναζιστική Γερμανία, ο ίδιος ήταν δικτάτορας, είχε δημιουργήσει το καθεστώς τη 4ης Αυγούστου 1936, εν τούτης πολιτική, ρεαλιστική και οικονομική λόγοι δεν το επέτρεπε να πράξει το, αντι... το αντίθετο. Και αυτό γιατί την εξουσία του, ουσιαστικά την αντλούσε από τον βασιλιά Γεώργιο τον Δεύτερο, ο οποίος ήταν δεμένο στο άρμα της Μεγάλης Βρετανίας. Οπότε ήταν αδύνατο. Αν μου επιτρέπετε, σε κάποιο σημείο μήνες πριν, στην Daily Telegraph, ναι. είχε πει ότι θα είμαστε ως χώρα ουδέτεροι η Α... η Αγγλία... όσο η Αγγλία το επιτρέπει να είμαστε ουδέτεροι. Και είχε πει συγκεκριμένα ότι η Ελλάς είναι ζωτικό τμήμα της Αγγλικής Αυτοκρατορικής Άμυνας. Αυτό είναι το παρασκήνιο λοιπόν της αρνητικής απάντησης. Ακριβώς. Του γεγονό ότι τόσο εύκολα ήταν αρνητικό σε οτιδήποτε του έλεγαν οι Ιταλοί. Ε, δεν υπήρχε περίπτωση να απαντήσει θετικά. Μάλιστα, υπάρχουν και κάποιε πληροφορίε που λένε ότι ε, είχε γίνει ένα διάλογο και του είπε μα, ακόμα λέει και αν υποθέταμε ότι θα απαντούσα θετικά. Είναι τρει και μισή το πρωί. Το τηλεσίγραφο λύγει στι έξι το πρωί. Εγώ μένω στην Κυφυσιά. Προλαβαίνω να φύγω να πάω στο Τατόι να ειδοποιήσω τον Βασιλιά. Να συγκαλέσω υπουργικό συμβούλιο για να δούμε τι θα κάνουμε. Ήταν δηλαδή. Τελεσεγραφικό ο ίδιο ο χαρακτήρα τη Ιταλική διακοίνωση που δεν άφηνε περιθώρια για οποιοδήποτε άλλη απάντηση. Η απάντηση λοιπόν ήταν αρνητική και ήταν η απάντηση ολόκληρη του ελληνικού λαού που στο άκουσμα του πολέμου ξεχύθηκε στου δρόμου μέσα σε μεγάλο ενθουσιασμό. Τώρα, η σημασία τη αντίσταση των Ελλήνων απέναντι στον άξονα να εστιάσουμε λίγο γη. Ήταν πάρα πάρα πολύ σημαντικό αυτό και ίσως από τους ξένους ιστοριογράφους δεν τονίζεται τόσο πολύ. Δηλαδή η... ήταν πάρα πολύ σημαντική η νίκη. Οι πρώτε νίκε εναντίον των δυνάμεων του Άξονα, να υπενθυμίσω ο Άξονα ήταν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η Ναζιστική Γερμανία και η Φασιστική Ιταλία. Αργότερα στι δυνάμει του Άξονα μπήκε και η Αυτοκρατορική Ιαπωνία. Ε ήταν η πρώτη νίκη εναντίον των δυνάμεων του άξονα. Δηλαδή η Γερμανία, ό,τι επιθέσει είχε κάνει, είχε καταλάβει τη μία χώρα μετά την άλλη. Ε, σε πολλοί ε, και χώρε μιλάμε που είχαν πολύ μεγαλύτερο εξοπλισμό από ό,τι την Ελλάδα. Στην περίπτωσή μα λοιπόν, οι Ιταλοί πίστευαν επειδή είχαν υπεροπλία ότι. Πολύ εύκολα υπήρχαν κάποιοι σύμβουλοι του Μουσολίνη που το έλεγαν σε 15 μέρε θα έχει λήξει η υπόθεση. Λοιπόν, θα καταλάβει όλη την Ελλάδα. Και τελικά διαψεύστηκαν και σε αυτό οφείλεται μεγάλο, αν θέλετε, μέρο αυτής της έκβασης του πολέμου στον ενθουσιασμό και στην αυτοθυσία των Ελλήνων που έσπευσαν στο μέτωπο. Είναι ο συλλογικό αγώνα ότι έγιναν ένα απέναντι σε ένα κοινό σκοπό, σε ένα κοινό στόχο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία η επέτειο τη 27 Οκτωβρίου. Γιατί οι Έλληνε πολέμησαν συλλογικά, παραμέρισαν τι όποιε διαφορέ του απέναντι στο κοινό εχθρό που είναι ο φασισμό και ο ναζισμό. Θα σα πω κάτι. Υπήρχαν πολλέ περιπτώσει. Που ε, αρκετά οικογένειε, αρκετά ευκατάστατε με διασυνδέσει στην Αθηναϊκή κοινωνία, έβαζαν, να το πω λαϊκά, μέσω για να πάνε στην πρώτη γραμμή. Αν είναι δυνατόν. Όχι για να πάνε στα μετόπιστεν. Τόσο έκδηλο ήταν ο ενθουσιασμό των ανθρώπων εκείνων, κάθε ηλικία, μικρή, ναι. μεγάλη και κάθε οικονομική τάξη. Να ετοιμάζουμε λίγο και τι φωτογραφίε με τι αρχαιότητε. Ε, όπου βέβαια στέκομαι και θα πάμε και εκεί, καθώς κάνατε λόγο, ε, κύριε καθηγητά, για τον συλλογικό αγώνα και για αυτό το ενίο μέτωπο που έκτισαν και διαμόρφωσαν και δημιούργησαν ε, οι Έλληνες Στο μέτωπο των αρχαιοτήτων, για να βάλουμε λίγο στη συζήτηση και την Εύη Σπανού. Ε, Εύη. Να μα παρουσιάσει κάποιε εικόνε και να μα εξηγήσει λίγο τι βλέπουμε. Λοιπόν, είναι οι Θησαυροί οι οποίοι κρύφτηκαν από του Ναζί, καθώ ε, στι 27 Απριλίου 1941, μπαίνοντα οι κατακτητέ ε, στην ε, Αθήνα, τα στρατεύματα εισέβαλαν. Το επόμενο πρωί, ένα από τα πρώτα πράγματα που αποφάσισαν να κάνουν ήταν να μπουν στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο για να διαλέξουν τι από όλα τα εκθέματα θα έπαιρναν. Τότε λοιπόν βρήκαν ένα άδειο μουσείο, καθώ οι Έλληνε είχαν ήδη προβλέψει και με έναν ε, πραγματικά τρόπο που τη σημερινή εποχή εντυπωσιάζει είχαν φροντίσει να φυλάξουν τα σπουδαία εκθέματα τους ελληνικούς θησαυρούς. Ε, οι Έλληνες λοιπόν αρχαιολόγοι και το προσωπικό ε, του μουσείου ε, είχαν, ε, θα, είχαν θάψει κάτω από τις μεγάλες αίθουσε του μουσείου τα διάφορα αυτά εκθέματα, μια συλλογική προσπάθεια, κάτι για το οποίο είχαν προβλέψει οπότε απευθεία στο άκουσμα ε, γενικότερη γενικότερης κατάστασης αποφάσισαν να τα προστατεύσουν, αφήνοντας άναυδους και απορριμμένους τους Γερμανούς για το πού ήταν όλη εκείνη η ελληνική θησαυρή. Μάλιστα. Κύριε Χαλιάδα, και ένα σχόλιο. Είναι πολύ σημαντική αυτή η πτυχή που αναφέρει η συνάδελφό σα και θα ήθελα να πω κάτι σε αυτό. Όντω, οι Γερμανοί, επειδή στη Γερμανία, ε, αν θέλετε, έχουν αναπτυχθεί πολύ κλασικέ σπουδέ, από τότε είχαν αναπτυχθεί πολύ κλασικέ σπουδέ, εποφθαλμιούσαν όλε τι ελληνικέ αρχαιότητε. Και είχαν ένα Πολύ καλά οργανωμένο σχέδιο με την κατάληψη τη Ελλάδα, πολλέ από τι αρχαιότητε αυτέ να μεταφερθούν στη Γερμανία. Πολλέ λοιπόν αρχαιότητε σώθηκαν χάρη στι φιλότιμε προσπάθειε των Ελλήνων αρχαιολόγων. Ξέρετε, βρισκόμαστε στην Κρήτη, ε, αναφερόμαστε συχνά πυγνά στη μάχη τη Κρήτη και θέλω λίγο να επιχειρήσουμε τη διασύνδεση από τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο στη μάχη τη Κρήτη, αυτή την πορεία. Ε, είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε, γιατί πρόκειται για ένα ενιαίο αγώνα. Και θα εξηγήσω. 28 Οκτωβρίου η Ελλάδα εντάσσεται, μπαίνει μέσα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ναι. Είναι η αρχή ε, του ε, Ελληνοϊταλικού Πολέμου και οι νικηφόρες νίκης του ελληνικού στρατού ε, στην Πίνδο και στα βουνά της Αλβανίας. Ε, ουσιαστικά αποθούν τον Ιταλικό στρατό 60 χιλιόμετρα στο έδαφος της Αλβανίας και από επιτιθέμενος είναι αμυνόμενος και υποχωρεί. Αυτή είναι η πρώτη φάση, το γνωστό ΣΕΠΟΣ του 40. Όμως, οι Ιταλοί το επόμενο έτος προσπαθούν να κάνουν την νεαρινή επίθεση, ε, το 1941. Δεν πετυχαίνουν, όμως, πολλά πράγματα. Ο ελληνικός στρατός μένει ουσιαστικά ακίνητος ε, στα εδάφη που κατέχει και ουσιαστικά αποτυγχάνει η Ιταλική επίθεση. Οπότε, αυτό αναγκάζει τους συμμάχους τους Ιταλούς, τους Ναζί, να μπουν στο όλο προσκήνιο και έτσι έχουμε στις 6 Απριλίου του 1941 την ναζιστική επίθεση εναντίον ε, της Ελλάδας. Ουσιαστικά οι ναζί μπήκαν από τα ελληνογιουκοσλαβικά σύνορα. Είχε φτιαχτεί γραμμή με τη Βουλγαρία των οχυρών μεταξύ και υπήρχε και η άλλη πλευρά που πολεμούσαν τους Ιταλούς. Από εκεί, από τα ελληνογιουκοσλαβικά σύνορα διείσδυσαν διείσδησαν οι ναζιστικές δυνάμεις καταλαμβάνουν τη χώρα, την Αθήνα, όλες τις άλλες περιοχές και μένει το τελευταίο ελεύθερο ελληνικό έδαφος που είναι η Κρήτη η Κρήτη, όλα αυτά είναι, ανήκουν σε ένα ενιαίο, αν θέλετε, σχέδιο. Ε, η μάχη της Κρήτης εκδηλώνεται το τελευταίο δεκαήμερο του Μαΐου του 1941. Ουσιαστικά οι Γερμανοί, ναι μεν, κατέλαβαν την Κρήτη, την οποία την, την υπερασπίζονταν Έλληνες, ε, άντρες της σχολής χωροφυλακής στο Ρέθμνο, αλλά και άλλοι ε, στρατιώτες, όχι όμως πάρα πολύ. δεν είχαν προλάβει να έρθουν από το μέτωπο, και κυρίω Αυστραλοί και Νεοζιλανδοί στρατιώτε ήταν αυτοί που υπεράσπιζαν το νησί. Τελικά οι Γερμανοί καταλαμβάνουν το νησί, αλλά είναι μια πύριος νίκη, γιατί χάνουν πάνω από 4.000 επίλεκτε δυνάμει αλεξιπτωτιστών, διαλύεται το σώμα των αλεξιπτωτιστών και δεν το ξαναχρησιμοποιούν. Το πολυδιαφημισμένο θα. σώμα των αλεξιπτωτιστών. Το παιδιά. πολυδιαφημισμένο, ναι, ναι. Και ου ουσιαστικά πρόκειται για τον αγώνα τη Ελλάδα εναντίον των δυνάμεων του άξονα που ξεκινάει την 28 η Οκτωβρίου του 1940 και ολοκληρώνεται στην πρώτη φάση ναι το τελευταίο δεκαήμερο του Μαΐου του 1941 με τη μάχη της Κρήτης. Έχουμε μετά τη δεύτερη φάση που είναι η Εθνική Αντίσταση. Η Εθνική Αντίσταση βέβαια. Ε, έχω να διατυπώσω το εξή. Ε, είμαστε μπροστά σε μια παγκόσμια πρωτοτυπία και μια ιδιαιτερότητα αξιομνημόνευτη της Εθνικής Επαιτίου. Ναι. Κύριε Καθηγητά, ποια είναι αυτή. Η παγκόσμια πρωτοτυπία είναι ότι ουσιαστικά εμείς γιορτάζουμε την έναρξη του πολέμου. Θα μπορούσε να υποθέσει κάποιο ότι Συνήθω γιορτάζει κάποιο το τέλο του πολέμου και την ειρήνη. Ε, άρα, γιατί να μην γιορτάζουμε κάτι γενικό όπω σε 9 Μαου, που επίσημα ε, συνθηκολογεί η Γερμανία, ε, και γιορτάζουμε το τέλο του πολέμου. Υπάρχουν και άλλε ημερομηνίε, Ιδίω Σεπτεμβρίου του 1945 και όλα αυτά. Για ποιο λόγο γιορτάζουμε εμεί την έναρξη του πολέμου, εξηγείται. Η εθνική εορτή 28 Οκτωβρίου ουσιαστικά δημιουργήθηκε από του ίδιου του Έλληνε. Είναι μια γιορτή που δημιουργήθηκε αυτό που λέμε από τα κάτω. Από τους απλούς καθημερινούς ανθρώπους. 28 Οκτωβρίου 1941 έχει τελειώσει ο πόλεμος και ουσιαστικά ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και ακαδημαϊκός λέει εγώ αυτή την ημέρα δεν κάνω μαθήματα. Τιμώ αυτούς που έπεσαν ε, στο έπος του 40. 28 Οκτωβρίου του 40. Ένα στη γερμανοκρατούμενη, στη Αθήνα. γερμανοκρατούμενη Αθήνα. Απολύεται ο κόσμος ο απλός δειλά-δειλά πηγαίνει στο άγαλμα του αγνώστου στρατιώτη στην Αθήνα και καταθέτει λουλούδια. Ε, και όχι μόνο απλώς, αργότερα και πολιτικοί αναγκάστηκαν και κατέθεσαν λουλούδια. Αυτό συνέβη το 41, συνέβη το 42, συνέβη το 43, μέσα στην αζι, ναζι, γερμανοκρατούμενη Αθήνα. Και Αθήνα. Και δηλαδή από μόνοι τους οι άνθρωποι... 28 Οκτωβρίου κατέθεταν στεφάνια και λουλούδια στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη για να τιμήσουν τους νεκρούς του πολέμου εναντίον του φασισμού και του ναζισμού. Και έτσι το 44 τον Οκτώβριο που απελευθερώνεται η Αθήνα στις 28 Οκτωβρίου παρελάζουν πια στην ελεύθερη Αθήνα ενώπιον του τότε Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου και γίνεται η πρώτη παρέλαση Στι 28 Οκτωβρίου του 1944 στην Ελεύθερη Αθήνα. Άρα είναι μια γιορτή που δημιούργησαν οι ίδιοι οι Έλληνες. Δεν, δεν επιβλήθηκε. Έγινε αυθόρμητα. Ο ίδιος ο λαός, από τον πρώτο, χρόνο. Από τον πρώτο και χρόνος, χρόνος, την περίοδο της κατοχής, Έσπευσε να καταθέσει λουλούδια σε αυτού που πολέμησαν για την πατρίδα. Μα έχετε κάποια ντοκουμέντα, βέβαια, αν δεν κάνω λάθο. Σα έχω κάτι για να δείτε Καλό είναι να δούμε και λίγο τη μικροϊστορία, ναι. ε, πώ σκέφτονταν οι απλοί καθημερινοί άνθρωποι που πολεμούσαν. Αυτή είναι μια επιστολή από κάποιον που πολέμησε στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα 21 Δευτέρο του 1941. Είμαστε πριν από την αιαρινή επίθεση των Ιταλών και λίγο 1,5 μήνα περίπου πριν από την επίθεση των Γερμανών, στι 6 Απριλίου. Ναι. Αυτό είναι στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Μιλάει στου γονεί του και τι λέει μεταξύ άλλων. Λέει το εξή, αφού λέει Σεβαστοί μου γονεί, εύχομαι να είστε καλά. Λέει το εξή. Τι να κάνει κανείς. Πόλεμος γίνεται. Και χωρίς τραυματίες και θυσίες δεν μπορεί να γίνει για να νικήσουμε. Και θα νικήσουμε διότι ένας λαός που πολεμά για την ελευθερία του τον βοηθάει ο Θεός. Μόνο υπομονή πρέπει να κάνουμε και θα έρθει η ώρα η καλή. Αυτή η επιστολή είναι το αίμνης του παππού μου του Ανδρέα Πλευράκη, από ένα χωριό κοντά στα Αρκαλοχώρη, τότε ονομαζόταν Αλιτζανή, σήμερα ονομάζεται Αρχοντικό, που πολέμησε στο μέτωπο. Σαν αυτή, σαν αυτή την περίπτωση υπάρχουν εκατοντάδες, χιλιάδες άνθρωποι που πολέμησαν και θυσιάστηκαν για την ελευθερία τους και για την πατρίδα τους. Τα μηνύματα τα οποία προκύπτουν από το έπος του 40, ε, κύριε Χαλκιαδάκη, είναι επίκαιρα φαντάζομαι. Πολύ και επίκυρα. διαχρονικά. Ασφαλώ, έχει να κάνει με την, τη σημασία τη ελευθερία, αλλά ναι. έχει να κάνει και με τη συλλογική προσπάθεια. Είναι πολύ σημαντικό. Α πούμε, η 28 Οκτωβρίου συμβολίζει πέρα από την αγώνα για την ελευθερία, την ενότητα. Γιατί όλοι πολέμησαν από κοινού απέναντι σε ένα κοινό εχθρό και οι έννοιες της ενότητας και της ελευθερίας είναι πάρα πολύ σημαντικές ακόμα και στις μέρες, μα, μας και θα είναι για πάντα, νομίζω. Κύριε Καλιαδάκη, τιμή μας παρουσία σήμερα και το σχόλιο σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ δημή. θερμά.